ως φυτώριο που ακολουθείτε, προκειμένου να εξασφαλίσετε καταρχήν το brand name του φυτωρίου Φυτογένεση και κατά δεύτερο λόγο εννοείται και τους παραγωγούς μας, γιατί αν γίνει όμοιγεντο κάτι είναι αλυσίδα όλο αυτό, αν ένας κρίκος κάπου δεν λειτουργήσει σωστά πάει όλη η αλυσίδα, θα έχει θέμα. Λοιπόν, τι κάνουμε, πώς γίνεται αυτή η διαδικασία ελέγχου, τι γίνεται ακριβώς, για δώστε μας μια εικόνα. Λοιπόν, Μαρία, ξεκινάμε από το σπόρο. Όλοι οι σπόροι που παίρνουμε αυτή τη στιγμή είναι ελεγχμένοι. Έχουμε χαρτιά τα οποία έχουν κάνει τον έλεγχο τους όλες οι εταιρείες, ή τουλάχιστον οι περισσότερες. Δεν παίρνουμε τίποτα εάν δεν έχουμε χαρτί. Το διαβατήριο αυτό, το φυτοδιαβατήριο. Το φυτοδιαβατήριο, μπράβο. Δεν παίρνουμε τίποτα. Έχουμε μπει στη διαδικασία κάποιες εταιρείες που μας δίνουν είτε δοκιμαστικά είτε... αυτά έχουν απαγορευτεί πλέον. Ούτε αναφέρω εγώ σπόρο δικό μου και να πω στην Ελένη. Δεν το συζητάμε καν αυτό. Ούτε παλιότερα υπήρχαν παραγωγοί που μας παίρνουν σπόρο που του δώσανε. Τότε τα σπέρναμε. Αυτή τη στιγμή, ακόμα και η ίδια η εταιρεία που θα πει και θα φέρει ανοιχτό φάκελο, δεν σπέρνεται. Πρέπει να είναι σφραγισμένο και με το φυτογειονομικό πιστοποιητικό. Σφραγισμένος λοιπόν, τίποτα δεν φυτεύεται. Ακόμα και αυτά τα πειραματικά που κατά καιρούς... Τώρα πλέον δεν γίνονται. Ούτε αυτά. Είναι όλα κομμένα. Από τη στιγμή που δεν είναι ελεγμένα, δεν φτέρνεται, δεν ανοίγεται φάκελο από το φυτόριο για κανένα λόγο. Να. Μάλιστα. Αυτό είναι το βήμα που έκανε η Φυτογένεση για προστασία πρώτα του φυτοριού και κατά συνέπεια του παραγωγού. Έτσι. Έτσι, γιατί είπαμε είναι αλυσίδα, ένας κρίκος να μην δουλέψει σωστά είναι όλη η αλυσίδα θα, πώς θα λένε, καταρρεύσει και εδώ τώρα πρέπει και οι παραγωγοί να έχουν το νου τους, να προσέχουν. Η παραγωγή τι πρέπει να κάνουν τώρα. Καταρχήν για μένα πρέπει πρώτον, να φτιάξουν, να πολυμάνουν τα χωράφια τους. Υπάρχουν σκευάσματα τα οποία υπάρχουν... Στο εμπόριο τα ξέρουν οι παραγωγοί. Στο εμπόριο τα ξέρουν οι παραγωγοί, ώστε να γίνει απολύμανση σε όλους τους χώρους τους. Το επόμενο είναι να προσέξουν τις κλούδες τους πάρα πολύ. Το τονίζουμε από την αρχή αυτό της ιώσης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Διότι η ίωση έχει εμφανιστεί πάρα πολύ στην Πελοπόννησο και στα Χανιά και εδώ μεμονωμένα κάποια κρούσματα τα οποία σημαίνει ότι είναι έτοιμη για να έρθει. Άρα εμείς δεν πρέπει να ανοίξουμε την πόρτα. Και αυτό που πρέπει να κάνουμε οπωσδήποτε, αυτό που λέω σε όλους εδώ τους παραγωγούς μας και τους πελάτες μας, να μην αφήνουν κόσμο να πηγαίνει, να μπαίνει μέσα στα χωράφια του. Τέρμα οι γειτονιές, το λέγαμε, το έχουμε πει και αυτό, τέρμα, το έχουμε επισημάνει. Το καφενείο. Τέρμα έτσι, οι γειτονιές. Αυτό πρέπει να το προσέξουμε όλοι οι παραγωγοί. Και να το βάλουν καλά στο μυαλό τους. Μην μπουν στη διαδικασία να πούνε «Α, εντάξει, δεν το έχουμε εμείς, οπότε θα πρέπει να προσέχουμε σαν να το έχουμε δίπλα μας». Μάλιστα, ήδη υπάρχει. Είναι δύο κρούσματα, ενδεχομένως είπε η κυρία Μίχου να υπάρχουν και άλλα. Αλλά λόγω του φόβου της καραντίνας ο αγρότης να μην το λέει ή να φοβάται να πάει στην Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και να ζητήσει βοήθεια, συνδρομή ή από το γεωπόνο του και να το κρύβει κάτω από το χαλί. Αυτό θα το βρει μπροστά του αν το κάνει, γι' αυτό το επισημαίνουμε. Σίγουρα θα το βρει μπροστά έτσι. Του. Επίσης, ήθελα να ρωτήσω, Ελένη μου, το εξής. Μας είπε η κυρία Μίχου προηγουμένως ότι υπάρχουν κάποια, μάλλον βρέθηκε σε ένα, σε ένα υβρίδιο μολυσμένος σπόρος. Αυτός ο μολυσμένος σπόρος, αυτή η παρτίδα ανακλήθηκε, δεν κυκλοφορεί πλέον.
Εντάξει, αυτό πώς... όμως δεν ήταν ναι. στην, δεν ήταν στην Ιερά Πετρά. Ναι, δεν έχει τίποτα να κάνει. Έτσι. Μπράβο, ήταν, αυτό εμφανίστηκε περισσότερο πάνω στην Πελοπόννησο, γιατί ήταν μια ντομάτα η οποία έμπαινε τέλος πάντων αυτό το διάστημα εκεί πάνω. Εμείς δεν είχαμε τέτοια θέματα. Δηλαδή για καλή μας τύχη, γιατί θα μπορούσαμε να το είχαμε. Σωστά. Για καλή μας τύχη, δεν είχαμε τέτοιους σπόρους στα δικά μας κτίρια. Ναι, ωραία. Γιατί δηλαδή δεν κυκλοφορεί. Α, Ελένη μου, δεν κυκλοφορεί συγκεκριμένο υβρίδιο στην Ιερά Πέτρα. Αφορά υπαίθριες καλλιέργειες. Είναι μια υπαίθρια καλλιέργεια, η οποία μπαίνει περισσότερο προς τα πάνω. Εδώ η δική μας περιοχή δεν την είχε αυτή την... Δηλαδή τα κτίρια μας δεν το είχαν αυτό. Ναι, αλλά όμως βλέπουμε κατευθείαν ότι και οι εταιρείες προσπαθούν για το καλύτερο. Ναι, ναι. Το διαπιστώσαμε γιατί είχαμε όλες τουλάχιστον τις μεγάλες εταιρείες εδώ όλη τη βδομάδα. Και η Reichsbahn έτσι τοποθετήθηκε για τους σπόρους της και η Χαζέρα και η Συντζέντα. Όλη τη βδομάδα είχαμε ανθρώπους έτσι που τοποθετήθηκαν πάνω σε αυτό. Τώρα, με ρωτάει ένας φίλος παραγωγός, εντάξει, η κλούβα το έχουμε εμπεδώσει ότι πρέπει να απολυμαίνεται. Δεν μπορεί να κυκλοφορεί από θερμοκήπιο σε θερμοκήπιο έτσι ανεξέλεγκτα. Γιατί επίσης δεν μπορούμε να πούμε και από πού ήρθε αυτή η ιώση. Δηλαδή, μπορεί να έρθει από μια ντομάτα. Ξέρω εγώ, της Ολλανδίας που έγινε εισαγωγή. Μπορεί να ήρθε, ξέρω εγώ, από κάπου. Ναι, γιατί με ρωτάνε από πώς ήρθε. Επίσης, η μεταφορά τώρα των φυτών στα θερμοκήπια. Συγγνώμη λίγο, εκεί μπορείς να πεις στον παραγωγό ότι όλες οι κλούβες που παραλαμβάνουμε, που στέλνουμε τα πράγματά μας στη λαϊκή, στους εμπόρους τέλος πάντων, αυτές οι κλούβες ξαναγυρνάνε πίσω. Άρα λοιπόν ο παραγωγός μας ο συγκεκριμένος που θέλει μια απάντηση για μένα το πιο εύκολο που μπορεί να κάνει αυτό στο χωράφι του είναι να βάλει ένα χώρο με χλωρίνη τέλος πάντων τον οποίο βάζει μέσα την κλούβα του, απολυμμένη την κλούβα του και την επόμενη μέρα κόβει. Ξέρω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει, όμως δεν είναι κάτι ακατόρθωτο. Ναι. Δηλαδή εμείς εδώ στο φυτόριο το δικό μας για να μπεις μέσα πατάς απονυματικά χαλιά για να περάσεις μέσα στην είσοδο του γραφείου. Άρα τίποτα που είναι δύσκολο να γίνει. Μπορεί να μας φαίνεται κάτι πάρα πολύ δύσκολο, ακατόρθωτο, αλλά νομίζω ότι αν πλήγο το σκεπτούμε και βάλουμε κάτι τα πράγματα, νομίζω ότι είναι, τίποτα δεν είναι. Είναι θέμα συνήθειας τελικά, έτσι. Και είναι θέμα συνήθειας, ακριβώς. Είναι θέμα συνήθειας. Ωραία, να το συνηθίσουμε και αυτό, έτσι, όπως κάναμε. Όπως, ναι, πρέπει να το συνηθίσουμε και αυτό. Δεν είναι δύσκολο η απολύμανση από τα πόδια μας όταν μπαίνουμε μέσα στο χωράφι, η γεωπόνη να μην... Το ξέρουν βέβαια οι άνθρωποι, εννοείται αυτό. Η γεωπόνη, επίσης σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό, η γεωπόνη, και αυτό μπορούμε να το επισημαίνουμε και η παραγωγή, η γεωπόνη να μην παρακολουθούν... Είναι αλλάζουν ρούχα όταν πηγαίνουν από καλλιέργεια σε καλλιέργεια, έτσι από αγρότη σε αγρότη. Δεν ξέρω πώς μπορούν να το κάνουν και πόσο, αλλά σίγουρα πρέπει να πάρουν τα μέτρα τους. Ωραία, και οι γεωπόνοι αλλά και οι εργάτες γης επίσης, γιατί καμιά φορά δανείζομαι το δικό σου εργάτη, είμαι σε φούρια και λοιπά. Νομίζω πρέπει να σταματήσει. Επίσης θα πρέπει και να... Και το δανείζομαι τον εργάτη, νομίζω πρέπει να σταματήσει. Αυτό πρέπει... Ή τέλος πάντων, αν πρέπει να γίνει δανείζω τον ένα, πρέπει να πηγαίνουν σπίτι, να αλλάζουν ρούχα, να κάνουν μπάνιο και μετά να πηγαίνουν στο άλλο... Αυτά όμως πρέπει να τα καθορίσει ο παραγωγός. Δηλαδή, ο παραγωγός πρέπει να πει ότι εσύ εργάτη μου, σε παρακαλώ, όταν έρθεις μετά τις 4 που μπορεί να πάει τέλος πάντων στο επόμενο χωράφι, θέλω να μου κάνεις αυτό. Να βάζει τα όρια του λοιπόν ο παραγωγός. Ο παραγωγός πρέπει να βάλει τα όρια του. Ωραία. Και να μην μπει στη διαδικασία ότι εντάξει είμαστε καλά, δεν πρόκειται να μας τύχει τίποτα. Να μπει στη διαδικασία ότι προσέχω για να μην μου τύχει. Έτσι, έτσι.
Έτσι κι αλλιώς το ξαναλέμε, ο ιός είναι εδώ και δεν μιλάμε για τον κορονοϊό. Είναι εδώ. Έτσι. Ακριβώς. Ναι, για να μην. Ωραία. Αυτό είπα και εγώ. Ότι από τη μία έχουμε τον κορονοϊό και από την άλλη. Την άλλη τον... ναι. Τώρα, τη... αυτό βοηθάει βέβαια στα μέτρα πρόληψης. Ναι, γιατί έχουμε μάθει το... τα του κορονοϊού. Ελένη μου, οπότε δεν είναι δύσκολο να τα εφαρμόσουμε και στο χωράφι αυτά. Δηλαδή θα μας είναι πιο εύκολο να ξέρουμε ότι απολυμένουμε με χλωρίνη τα πάντα όλα. Λοιπόν, η φυτογένεση δεν σπέρνει τίποτα χωρίς φυτοδιαβατήριο, έτσι, και δεν κάνει, δεν σπέρνει χωρίς να είναι, δεν επιλέγει να σπείρει χωρίς φραγισμένο φάκελο, αν είναι κάποιος ανοιχτός δεν το δέχεστε, έτσι, και εμπιστεύεστε τις εταιρείες. Ο λόγος που το κάνουμε αυτό, γιατί μπορεί να ακουστεί λίγο υπερβολικό, λόγος που κάνουμε αυτό το ότι δεν χρησιμοποιούμε ανοιγμένο φάκελο, τι εννοούμε? Εάν, τι σημαίνει ανοιγμένο φάκελο? Σημαίνει ότι μπορεί να έχει βάλει μέσα κάποιο στο χέρι του. Ναι, σωστά. Για να πάρει τα σπόρια. Mm-hmm. Που σημαίνει ότι από εκεί και μόνο κάτι μπορεί να συμβεί. Yeah. Ακόμα και το κινητό που κρατάμε. Έτσι, mm-hmm, όλοι, mm-hmm. Θέλω να καταλάβετε ότι είναι, μεταδίδεται όπως το κορονοϊό. Mm-hmm. Ακριβώς. Mm-hmm. Όπως το κορονοϊό. Mm-hmm. Γι' αυτό το τονίζουμε πολλές φορές. Έτσι, ότι όπως τον κορονοϊό τα ίδια μέτρα ισχύουν και εδώ σε αυτό τον ιό της καστανής ρητίδας της ντομάτας. Πολύ μεγάλη προσοχή λοιπόν για να μην φτάσουμε στον Οκτώβριο που μας είπε η κυρία Μίχου και βρεθούμε έτσι μπροστά σε δύσκολες καταστάσεις και εκεί που ο κόσμος θέλει να... γιατί δύσκολες οι χρονιές οι προηγούμενες, έτσι, δύσκολη περίοδος και η φετινή και η καλοκαιρινή και η ανοιξιάτικη, έτσι, ας μην ρισκάρουμε την καλλιέργειά μας, έτσι, και να έρθει ο Οκτώβριος να είμαστε όλοι καλά και οι ντοματούλες μας να κυκλοφορούν στην αγορά άφοβα. Ωραία, δεν ξέρω αν θες κάτι άλλο να συμπληρώσεις. Όχι, νομίζω ότι τα είπαμε όλα. Ωραία. Ευχαριστώ λοιπόν, πάρα πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε, Ελένη μου. Η φυτογένεση λοιπόν είναι κοντά σας. Δεν σπέρνει τίποτα χωρίς να υπάρχει το φυτοδιαβατήριο. Έτσι, για την ασφάλεια εννοείται της φυτογένεσης των φυτών και στην πορεία, στη συνέχεια και των παραγωγών. Πολύ σημαντικό. Είπαμε ενδιάμεσος κρίκος, έτσι, και είναι, μην την πάθουμε όπως παλιότερα. Έτσι. Να είστε καλά. Καλημέρα σε όλους εκεί στα καλημέρα. Κορίτσια της φυτογένεσης. Να είστε καλά. Καλημέρα. Γεια, ευχαριστούμε. Λοιπόν, αυτά με την κυρία Βαρελάκη για το θέμα φυτορίου, πώς γίνεται η διαδικασία και τι προσέχουν και τι σπέρνουν και πώς το διαχειρίζονται όλο αυτό, για να μην έρθει ξαναλέμε Οκτώβριο.